Το 10ο Φεστιβάλ Τζαζ της Μαύρης Θάλασσας πραγματοποιήθηκε για άλλη μια φορά στις παραλίες του Βατούμ, τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Γεωργίας και πρωτεύουσας της Αζάριας. Ανάμεσα στα ονόματα που εμφανίστηκαν ήταν η De La Soul, ο Corey Henry και η Funk Apostles. Headliner ήταν η Jamiroquai, που δυστυχώς η συναυλία του στην Αθήνα ακυρώθηκε. Η οικογένειά σας έχει μια ιστορία αγάπης με τη τζαζ. Έφερε αυτή τη μουσική στη Γεωργία, μια εποχή κατά την οποία απαγορευόταν. Η Γεωργία ήταν μια από τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο να ακούς τζαζ ή να αγοράζεις δίσκους. Ο πατέρας μου έγινε γενικός διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Melodia. Ήταν η μόνη στη Σοβιετική Ένωση τότε. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, αλλά έκανε ένα φεστιβάλ το 1978. Ήταν ένα από τα πρώτα φεστιβάλ της Σοβιετικής Ένωσης. Ακολουθήσατε λοιπόν τον δρόμο του πατέρα σας όταν ίδρυσατε το φεστιβάλ το 2007. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε μόνο 200 με 300 θεατές, αλλά η μουσική ήταν από τότε πολύ καλή. Είχαμε την Τάνια Μαρία, τον Μάρκους Μίλλερ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με καλά ονόματα και σήμερα έχουμε 20 με 25.000 θεατές που παρακολουθούν τη διοργάνωση. Henry και Funk Apostles άνοιξαν το φεστιβάλ παίζοντας κομμάτια από το καινούριο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο. This new Funk Apostles record is about love. Ο νέος δίσκος των Funk Apostles έχει να κάνει με την αγάπη. The ins and outs of a relationship, you know, με το αν είσαι φουλ στον έρωτα ή έχεις χωρίσει. Για άτομα που ψάχνουν τον έρωτα, για όσους ήταν ερωτευμένοι, για τις ερωτικές μας απογοητεύσεις. Σ' όλους αρέσει κάποια από τα τραγούδια μας, γιατί όλα είναι αληθινά. Comes from a very real place. Henry ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική ήδη από τα 2 του. Ήταν παιδί θαύμα. Βρέθηκε για πρώτη φορά πάνω στη σκηνή στα 6 του στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης. Πέρα από την τζαζ, έχει ασχοληθεί και με την gospel μουσική. Περίπου 7.000 άτομα παρακολουθούν κάθε μέρα το φεστιβάλ. Σιγά σιγά μετακινηθήκαμε από την τζαζ σε πιο ελαφρά είδη μουσικής που φαίνεται ότι ταιριάζουν περισσότερο στην ατμόσφαιρα του φεστιβάλ. Έπεσε και ο μέσος όρος ηλικίας των επισκεπτών μας έτσι. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να φέρουμε πιο δυναμικούς μουσικούς που προκάλεσαν με τη σειρά του σημαντική αύξηση του αριθμού των θεατών. Το πιο πολύ αναμενόμενο συγκρότημα στο φεστιβάλ τζαζ της Μαύρης Θάλασσας είναι η Jamiroquai με τον τραγουδιστή τους JK και το νέο τους άλμπουμ Automaton.